Τελετή βράβευσης και τιμής της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν τα μέλη των εθελοντών αιματονεύρου, του Ιατρικού Συλλόγου και των Φύλων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε για την προσφορά του και ο καθηγητής της κλινικής, κ. Μπουρίκας, λίγο πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είναι άνθρωποι που μέσα από τη δουλειά τους προσέφεραν τα μέγιστα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι άνθρωποι που δημιούργησαν από το μηδέν μια κλινική που είναι άξια λόγου για όλη την Ελλάδα. Ο λόγος για τα στελέχη και τους εργαζόμενους της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, τα οποία και τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση από την Ένωση Εθελοντών Αιμοδοτών Νεύρου, τον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και το Σύλλογο Φύλων της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Η αιματολογική κλινική του Πανεπιστημίου μας κλείνει 25 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας. Μέσα σε αυτήν την κρίση που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, η Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου και ο Σύλλογος Φύλων της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής αποφασίσαμε να ξεφύγουμε από τα υλικά, από την πεζή καθημερινότητα και να πάμε σε κάτι πιο αξιακό. Να τιμήσουμε τη λειτουργία αυτής της κλινικής και τους ανθρώπους της που ξεκινήσανε από μια ανύπαρκτη υποδομή και τη φτάσανε σήμερα να είναι ίσως η καλύτερη κλινική σε όλη τη χώρα. Αυτό το λέω και από προσωπική εμπειρία, το λένε και το μαρτυρούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν στα συνέδρια. Τα μέλη των συλλόγων βράβευσαν τόσο το έργο της αιματολογικής κλινικής όσο και τον υπεύθυνο καθηγητή κύριο Μπουρίκα για τη μεγάλη προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο λίγο πριν ο ίδιος αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είναι το άγρομα της θέας υγείας με το φίδι και το νίκητο που χρειαστεί το δηλητήριο του φιδιού και η περγαμίνη για να μας θυμάσει. Το να αναγνωρίζουμε την παρουσία κάποιων ανθρώπων επιστημόνων στην περιοχή μας νομίζω συμβάλλει και στην ανάπτυξη μιας αμοιβαίας σχέσης μεταξύ των πολιτών και των επιστημόνων και να αξιοποιήσουμε και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία αυτών των κλινικών, αυτών των ανθρώπων στην περιοχή μας, όλων των επιστημόνων. Έχει ανάγκη ο τόπος μας αυτούς τους ανθρώπους, όπως και αυτοί φυσικά έχουν ανάγκη τους πολίτες. Αυτό θέλαμε σήμερα και αυτό νομίζω ότι το πετυχαίνουμε μέχρι στιγμής με τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών που έχουμε.